Και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω το βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Σιρμαλένιο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό πρωινό, κύριε Σιρμαλένιο. Καλημέρα, κύριε Μαύρου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Κύριε Σιρμαλένιο, είναι μία περίοδος αρκετά, θα έλεγε κανείς, θερμή όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έτσι δεν είναι, ειδικά μετά την 20η Αυγούστου, την έξοδο από τα μνημόνια, τις αντιπολιτευτικές αναφορές ότι στην ουσία δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια, την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Σύρο, που πράγματι θα πρέπει να πούμε τήρησε την υπόσχεσή του, γιατί το είχε πει όταν δεν ήρθε στο συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση στη Σύρο, στις Κυκλάδες, είχε νομίζω ήδη διαμηνήσει ότι θα βρεθεί... Ότι θα έρθει στα εγγένεια της επανεκκίνησης του Νεωρίου. Ακριβώς, και το έπραξε. Τώρα ακόμη και αυτή η, όχι η κίνηση, αλλά οι αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός καυτηριάστηκαν έντονα από την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα δε σε εκείνο το σημείο το πολύ σημαντικό, όταν αναφέρθηκε σε δυνητικά μελλοντικούς εργαζόμενους στο Νεώριο και είπε ότι στόχος μας είναι από 300 που είναι σήμερα οι εργαζόμενοι να φτάσουν τους 1000. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού βεβαίως είναι μια συμβολική κίνηση να δείξει ότι αμέσως στη μεταμνημονιακή περίοδο που ξεκινάει η χώρα μας, το παράδειγμα του Νεωρίου αποτελεί ένα πρότυπο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ναι, είπε μάλιστα αυτό... ότι είναι το στοίχημα για να κερδίσουμε το ζήτημα της εργασίας, έτσι, αυτό ανέφερε. Βεβαίως, ναι. με αξιοπρεπώς αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και με ανάπτυξη των θέσεων απασχόλησης. Ναι. Τώρα, το αν η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα λιδωρήσανε τις αναφορές αυτές, είναι δικαίωμά τους βεβαίως, αλλά όλοι κρίνονται και κυρίως κρίνονται από τους ίδιους εργαζόμενους του Νεωρίου, που βλέπουν ότι μετά από δύο χρόνια που ήταν περίπου δύο χρόνια απλήρωτοι και χωρίς προοπτική... Μόνο δύο χρόνια, μόνο δύο χρόνια ήταν... Δύο χρόνια κάποιοι και παραπάνω. Γιατί μου φαίνεται ότι ήταν πολύ περισσότερο, έχω την εντύπωση. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε, όπως γνωρίζετε, ένα διάστημα που μου φαίνεται ατέρμονο πλέον. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τα πάνδυνα. Βεβαίως, φυσικά υπήρξαν κάποιες ανάσες με τις δεξαμενές, ναι, ναι, πολεμικού ναυτικού που... επισκευάστηκαν και πήραν κάποια λεφτά, ναι, για να συντηρηθούν ουσιαστικά, αλλά το κρίσιμο είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με την νέα ιδιοκτησία του κύριου Ξενοκώστα, την ΟΝΕΞ, η οποία έχει μεγαλεπίβολα σχέδια, βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν, ναι, και γι' αυτό ακριβώς μιλάνε και για αύξηση των θέσεων απασχόλησης από 300 που είναι περίπου σήμερα σε 1000 μετά από 3 χρόνια. Αυτό ήθελα να ζητήσω να μου διευκρινίσετε. Αυτή την αναφορά την έκανε ο Πρωθυπουργός αφού είχε συζητήσει πρώτα με τον κύριο Ξενοκώστα? Γιατί γιατί είναι μια αναφορά που δεν μπορεί να την κάνει αμιγώς ο ίδιος, όσο αναπτυξιακή προοπτική και αν έχει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν διαβάσετε τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Ξενοκώστα, εννοώ τους τελευταίους μήνες, με τις συνεργασίες που έχει αρχίσει να συνάπτει η διοίκηση του Νεωρίου με άλλες εταιρείες γαλλικών συμφερόντων ή αμερικάνικων συμφερόντων κλπ., διαφαίνεται ότι το ναυπηγείο θα βρίσκεται σε μια συνεχή ανάπτυξη και επισκευών και κατασκευών. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και μια νέα δεξαμενή που θα συμπεριληφθεί στο δυναμικό του Νεωρίου. Θα χτιστεί δηλαδή νέα δεξαμενή, θα κατασκευαστεί. Ναι, έτσι ναι, φαίνεται, έτσι φαίνεται. Και επίσης θα υπάρχουν και οι κατασκευές των Mega Yachts, που και αυτά δίνουν μια άλλη διάσταση στο περιεχόμενο δουλειάς του ναυπηγείου. Φυσικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και κάτι που πιθανόν θα δει και μεγαλύτερη δημοσιότητα και άρα περισσότερους πελάτες. Βέβαια, μα μην νομίζετε ότι εγκατέλειψαν τυχαία
οι διάφοροι ιδιοκτήτες ναυτιλιακών εταιριών τα ναυπηγεία στην Ελλάδα, τα εγκατέλειψαν σταδιακά, ενώ είχαμε μια ακμάζουσα ναυπηγική βιομηχανία. Τα τελευταία 15 χρόνια θα έλεγα, υπήρξε μια σταδιακή απομείωση της ναυπηγοεπισκευής στη χώρα μας, εξαιτίας πολιτικών που άσκησαν οι διοικήσεις ιδιώτες, δηλαδή και στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα και στον Αιώριο. Ναι, και επειδή μιλάτε για ιδιώτες, και αυτό τώρα πια αποτελεί ιστορία και καλά κάνετε. Συγκεκριμένοι ιδιώτες, ιδιώτες, δεν λέω όχι όλους, όλοι, ναι. Παρόλα αυτά όμως έκανε εντύπωση και καυτηριάστηκε πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω την άποψή σας, γιατί δεν αφορά ούτε εσάς ούτε τον Πρωθυπουργό αμιγώς, οπότε να εντός εισαγωγικών να απολογηθείτε ή να δώσετε εσείς μια αιτιολογία. Αλλά θα ήθελα την άποψή σας όσον αφορά την εξαγγελία του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, που επαναλαμβάνω καυτηριάστηκε πάρα πολύ, να χαρίσει τα χρωστούμενα από τη διοίκηση του Νεωρίου προς το Δήμο. Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω έγινε το 85% των οφειλών διαγράφτηκαν από το, προς το Δήμο. Ναι. Βεβαίως το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι ένα πιστικό επιχείρημα, ότι με την αύξηση του κύκλου εργασιών του Νεωρίου θα έχουμε και περισσότερα έσοδα ο Δήμος. Πολλαπλά ωφέλη προς την τοπική κοινωνία και προς το Δήμο. Αρκεί να σας πω βέβαια σε πρώτη φάση ότι μόλις τελειώσει το δικαστήριο στις 6 Σεπτεμβρίου και πλέον να επικυρωθεί η δικαστική απόφαση και επίσημα η νέα διοίκηση αναλάβει, περίπου 10 εκατομμύρια θα πέσουν στην κοινωνία της Σύρου. Παρόλα αμέσως αυτά, από τα χρωστούμενα. Παρόλα αυτά, όταν και στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις και στους προμηθευτές και στο Δήμο. Παρόλα αυτά θα συμφωνήσετε, πιστεύω, και δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε ούτε εσείς ούτε εγώ, το λέει η πράξη αυτό και η πρακτική, ότι όταν χαρίζει το δημόσιο χρήματα, αυτά τα χρήματα μετακυλίονται στον κόσμο. Όταν ένας δήμος απαλλάσσει έναν ιδιώτη επί της ουσίας από οφειλές, αυτά τα χρήματα που κάποιος πρέπει να τα αποδώσει. Κοιτάξτε, το δημόσιο δεν χάρισε χρήματα. Δηλαδή, μιλάω για το Δήμο. Μιλάω για το Δήμο τώρα. Ο Δήμος, εντάξει, ένα ποσοστό που ξέρω ποιας τάξης, τι ύψος οφειλών. Το 80% και το 85% είναι η συντριπτική. Σαν απόλυτος αριθμός. Αν βάλουμε υπόψη πόσα χρόνια θα είχαν να πληρώσουν, κύριε Συρμαλένκε, μάλλον θα ήταν αρκετά τα χρήματα. Εννοώ πάντα αναλογικά με τα τοπικά δεδομένα, έτσι. Πάντως να σκεφτούμε ότι ο Δήμος ήταν ο τελευταίος από τους πιστωτές που έπρεπε ουσιαστικά να βγάλει την απόφασή του, και όπως ξέρετε η συμφωνία αυτή που κατατέθηκε στο δικαστήριο προϋποθέτει με βάση το άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα τη συμφωνία του 60% των πιστωτών. Οι υπόλοιποι όλοι είχαν συμφωνήσει, έμενε ο Δήμος. Όταν υπάρχει σε μια τοπική κοινωνία ένας τόσο μεγάλος αριθμός δημοτών που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενοι στο ναυπηγείο και εν δυνάμει θα υπάρχουν και άλλες τόσες θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε ότι σταθμίζει η εκάστοτε δημοτική αρχή ότι εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε αυτή την πράξη, αλλά θα έχουμε, όπως είπαμε και πριν, μελλοντικά ωφέλη. Μάλιστα. Και επομένως δεν θα έχουμε απώλεια ουσιαστική. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε αν αυτή... Έτσι κι αλλιώς θέλετε να πείτε, αυτά ήταν ίσως και επί χρόνια χρωστούμενα, έτσι. Οπότε δεν τα εισέπρατε ο Δήμος. Ναι. Έτσι κι αλλιώς χρωστούμενα, αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι αν ήταν ο μοναδικός φορέας που θα δημιουργούσε πρόβλημα στο δικαστήριο,
Ο αντίκτυπος για τη λειτουργία του και τη μεταβίβαση στη νέα διοίκηση του ναυπηγείου θα ήταν ουσιαστικά πολύ μεγάλος. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά δεν πάβουν τα ωφέλη προς τον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πείτε ναι για πολλούς εργαζόμενους, για ένα νευραλγικό χώρο εκεί στη Σύρο. Πραγματικά σημαντικό, γιατί μιλάμε για λειτουργία του νεωρίου πάρα πολλά χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι η Σύρος δεν έχει καμία σχέση με κάποια άλλα νησιά των Κυκλάδων. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, είναι το νησί όπου εκεί οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι. Βλέπουμε, κύριε Σιρμαλένια, και είναι το νησί που κατά τη γνώμη μου χτυπήθηκε περισσότερο από όλα τα νησιά στην κρίση. Φυσικά. Διότι όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, βεβαίως, ναι. Ναι, και επειδή ακριβώς έχει ένα μεγάλο δυναμικό δημοσίων υπαλλήλων που έχασε περίπου 40% του εισοδήματός του από το 2010, και γιατί πολλές πολύ μικρά μαγαζιά έκλεισαν στη διαδικασία της οξίας κρίσης, ναι, που περάσαμε. Γιατί επαναλαμβάνω, η Σύρος δεν είναι από τα νησιά εκείνα που θα δεις πληθώρα τουρισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι. Δεν ζει από τον τουρισμό ακριβώς αποκλειστικά. Ναι, αν ακριβώς και το επιχειρεί, το επιζητεί, ακόμη δεν είναι στο στάδιο εκείνο. Σήμερα διεξάγεται και Κεντρική Επιτροπή. Και μάλιστα το θέμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή μετά τα μνημόνια. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς το σχέδιο είναι επικοινωνιακό ηγεσίες, για να υπογραμμιστεί ακόμη μία φορά το θέμα αυτό, ή είναι επί της ουσίας για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία του κόμματος μετά από αυτή την στη νέα εποχή, όπως την ονομάζει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε κυρία Μαύρου, προφανώς στο σχεδιασμό της ηγεσίας του κόμματος υπάρχει η προοπτική το πώς θα αντιστοιχηθεί και το κόμμα στις νέες ανάγκες που προκύπτουν μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Επίσης έχει επισημανθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια ο κομματικός μηχανισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, δεν αντιστοιχήθηκε με το ποσοστό των ψηφοφόρων που ακούμπησαν πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όλα βεβαίως δεν έχουν να κάνουν με ευθύνες αποκλειστικά του σημερινού γραμματέα ή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σύνθετα, πιο σύνθετα τα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά η προσπάθεια που επιχειρείται αυτή τη στιγμή με την αλλαγή της ηγεσίας στο κόμμα αλλά και με τον ανασχηματισμό που θα επακολουθήσει νομίζω ότι είναι σημαντική, γιατί θα δώσει και το στίγμα μπαίνοντας σε μια προεκλογική περίοδο. Καλά, αυτό είναι σαφές, και είναι και σαφές ότι προφανώς ξεκινάει ο Πρωθυπουργός για να πάρει το OK και για όσα θα αναφέρει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχω την εντύπωση. Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση άμεση με τις αλλαγές στο κόμμα. Ναι, αλλά είναι άσκηση πολιτικής, το αναφέρω, γιατί σίγουρα εκεί θα αναφερθεί και στην πολιτική η οποία θα χαραχτεί, υποθέτω. Βεβαίως θα αναφερθεί στην πολιτική και αναμένουμε σημαντικά πράγματα και στις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2019 που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Για να δούμε τι διαφορές θα έχει. Τα περιθώρια ελιγμών σε σχέση με τις αποφάσεις μέτρων τα οποία μας επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως η μείωση των συντάξεων, η μείωση του αφορολόγητου κλπ. Ναι. Με τον νόμο Κατρούγκαλου τώρα, επειδή μιλάμε και για θέματα τέτοια πολύ σημαντικά, βλέπω σήμερα ο συνάδελφός από τη Νέα Δημοκρατία και τομεάρχης του τομέα εργασίας, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, αναφέρεται στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στο κατά πόσον θα αλλάξουν τα πράγματα στο ασφαλιστικό. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας και αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, όσο περνάει ο καιρός η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και ξεδιπλώνει το πρόγραμμά της, το οποίο έχει καθαρά νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό. Μέχρι τώρα δεν μιλούσε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, και ας μην ξεχνάμε ότι... Εντάξει, δεν λέει κατάργηση, να είμαι ακριβής, λέει αλλαγή.
Λέει αλλαγή. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για κατάργηση. Ναι, ναι. Ο κύριος Ρούτσης λέει για αλλαγή. Τα μαζεύει λίγο. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχει στην εφαρμογή του, γιατί είναι ένα ενιαίο φορέας ασφαλιστικός, ο ΕΦΚΑ, που αντικαθιστά δεκάδες ταμεία, τα οποία φτιάχτηκαν στη μεταπολεμική περίοδο στη χώρα, μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν μια, και θα φανεί στην πορεία, εγώ πιστεύω ότι εάν πραγματικά δεν καταργηθεί ο ΕΦΚΑ, γιατί αν καταργηθεί θα γυρίσουμε πάλι σε εποχές όπου και τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος θα επανέλθουν, αλλά και γενικότερα θα υπάρχουν οι συντεχνιακές, αν θέλετε, ο κοινωνικός αυτοματισμός, όπου ο κάθε κλάδος θα διεκδικεί το δικό του ταμείο και τα δικά του προνόμια έναντι άλλων. Αυτό οδηγεί σε μια κοινωνική ζούγκλα. Εν πάση περιπτώσει, η δυσκολία ήταν να μπορέσει να προσαρμοστεί το ασφαλιστικό σύστημα από τα δεκάδες ταμεία σε ένα ταμείο. Αυτό μετά από μερικά χρόνια που θα έχουν προσαρμοστεί και όλα τα λογισμικά συστήματα, θα δίνουν τη δυνατότητα οι συντάξεις να βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και όχι όπως τώρα που καθυστερούν, και θα είναι μια πραγματική επανάσταση στη ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα, επειδή έχω ένα λεπτό, θα σας παρακαλούσα να σχολιάσετε και τη γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην οποία αναφέρεται ο κύριος Βρούτσης, που θα προκύψει από όσο αναφέρει, από τη σημαντική μείωση του ασφαλιστικού εισοδήματος, καθώς αυτό σήμερα βαρύνεται από εξοντοτικές εισφορές που οδηγούν στην εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, υπονομεύοντας το ίδιο το σύστημα. Ακούστε να δείτε, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, όλοι ξέρουν και οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες ότι το 85% περίπου των επαγγελματιών πληρώνουν μικρότερες εισφορές από ό,τι πληρώνουν παλαιότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Με το σύστημα των κλάσεων στο οποίο ανήκαν. Δεν ξέρω αν είναι επομένως της τάξης του 85%, αλλά ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αυτοί που έχουν εισοδήματα υψηλά επιβαρύνονται περισσότερο. Έχουν επιβαρυνθεί. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Βεβαίως, μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι και η ελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί ακριβώς αυτό που λέμε, ότι η μικρομεσαία τάξη, η μεσαία τάξη κυρίως, κλήρωσε το μάρμαρο της ανθρωπιστικής κρίσης, διότι τα περισσότερα ωφέλη από τις εισπράξεις πήγαν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή στους ανθρώπους των 2-2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν είχαν που το δίλιο. Λέτε λοιπόν ότι και εσείς έχετε ένα στόχο μείωσης, έτσι? Βεβαίως θα υπάρξει μείωση. Όπως από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και μείωση του έμφυα, κάτι το οποίο φυσικά είναι στις προθέσεις που ακόμα περιμένουν όλοι εναγωνίως να δουν ακριβώς να προσδιοριστούν τα ποσά. Κυρία Μαύρου, τα 3 αυτά χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια που βίωσε η χώρα μας, μαζί με τα υπόλοιπα 5, των 8-8,5 χρόνων μνημονίων. Αλλά η τελική φάση για να φτάσουμε στο ξέφωτο και να αρχίσουμε να βλέπουμε πια πιο αισιόδοξα την προοπτική της χώρας, έλαχε σε εμάς να οδηγήσουμε μέχρι το τέρμα. Πόσες φορές το έχω ακούσει καλά αυτό, πόσες φορές το έχω ακούσει, σε εμάς έλαχε αυτό, σε εμάς εκείνο, σε εσάς έλαχε το τέρμα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μιζέλος στην προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησαν στις αξιολογήσεις για να βγούμε από τα μνημονία. Απλώς έμειναν κύριε Σιναλένια, δεν βγήκαμε, δεν είμαστε και ελεύθεροι και ωραίοι, έτσι? Δεν είμαστε και ελεύθεροι Φυσικά και ωραίοι. Φυσικά δεν είμαστε έτσι ελεύθεροι και ωραίοι, γιατί είμαστε σε μια μετομνημονιακή περίοδο που πρέπει να προσέξουμε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και τις τρευλώσεις του παρελθόντος. Αφενός μεν και αφετέρου πρέπει να ανασυγκροτηθεί η χώρα και να το κοινωνικό πλεόνασμα να μοιραστεί με δίκαιο τρόπο. Είμαστε εν αναμονή για τις εξελίξεις και για όλα αυτά τα οποία εξαγγέλλεται ως κυβέρνηση. Και με τους αγώνες του ελληνικού λαού και τις θυσίες. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Έτσι, κύριε Σιρμαλένιο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μην το ξεχνάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.